Να σας πω λοιπόν, το τσουρέκι, το τσουρέκι. Νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι μαζί του, από το 2010. Όταν ξεκίνησα αυτό το blog, το 2009, είχα χάσει τη μαμά μου. Η μαμά μου ήταν μια εξαιρετική μαγείρισα και έτρωγα τα τσουρέκια της με μεγάλη χαρά. Όμως, ξαφνικά τα χάσα και συνήθως δεν καταγράφουμε όσα θέλουμε τη στιγμή που τα έχουμε. Τα αναζητούμε συνήθως όταν τα χάσουμε. Άρχισα να ψάχνω λοιπόν τη γεύση της. Τα τσουρέκια που έτρωγα ήταν τσουρέκια νόστιμα. Όλα τα τσουρέκια νόστιμα είναι, γιατί έχουν ωραία υλικά. Αλλά την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, αρχίζουν να παγιατεύουν, αρχίζουν να ξεραίνονται. Και όσο περισσότερα λιπαρά έχει ένα τσουρέκι, τόσο περισσότερο ξεραίνεται γρήγορα. Έψαξα λοιπόν όλες τις ταγές όλων των πολύ καλών ανθρώπων και μαγείρων που έχουν μάθει την Ελλάδα να μαγειρεύει και να... Κάθε γενιά θέλει εκπαίδευση κάθε γενιά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Η μαγειρική δεν είναι κάτι που μπαίνει στο, σαν τη γλώσσα, ας πούμε. Θέλει προσοχή. Πρέπει για να μπορέσουμε να αναπαράγουμε και να μάθουμε τη δική μας κουλτούρα, τη μαγειρική στην κουζίνα μας, θέλει χρόνο και να αφιερώσουμε χρόνο και προσοχή. Λοιπόν, η Βέφα, ο κύριος Παρλιάρος, η Αργυρό, η κυρία Νικολάου, όλοι έχουν κάνει δουλειά φοβερή για να εκπαιδεύεται η Ελλάδα. Πήρα λοιπόν όλες τις ταγές και τσέκαρα τις αναλογίες. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι η βασική διαφορά στο τσουρέκι της μαμάς μου, που το έκανε έτσι και το βρήκα μετά στη συνταγή της, στο τετράδιο των συνταγών της, ήταν η μεγάλη ποσότητα υγρού που είχε μέσα. Δηλαδή, ήταν η μόνη συνταγή, μαζί με της κυρίας Νικολάου, τη μαμά, η οποία είχε τόσο πολύ υγρά. Στο 1 κιλό αλεύρι είχε 500 ml γάλα. Πουθενά άλλου στο διαδίκτυο δεν υπήρχε καταγεγραμμένη τέτοια αναλογία. Λοιπόν, αυτό ήταν όλη η ιστορία. Ξεκίνησα. Αυτή η υγρή ζύμη όμως φέρνει και όλες τις ταλαιπωρίες. Δηλαδή, όταν έχεις κάτι μαλακό πολύ στα χέρια σου, πανικοβάλλεσαι. Και συνεπώς, θέλεις εύκολες λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν το πολυκυκλοφορούν αυτό το τσουρέκι στις εκπομπές και στις επιδείξεις. Γιατί θα βρεθείς ξαφνικά με μία μαλακιά ζύμη που δεν ξέρεις να την κάνεις και σε πανικοβάλλει. Άρα προτιμούν όλοι να δείξουν πιο σφιχτές ζύμες. Όμως, για να κάνετε τρυφερό τσουρέκι, ο δρόμος περνάει μόνο από εκεί. Άρα, προσπαθώ λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να σας πω να μην πανικοβάλλεστε από τα τσουρέκια που έχουν, από τη μαλακή ζύμη που έχετε μπροστά σας ξαφνικά. Λοιπόν, σας δείξω ένα τσουρεκάκι πρωινό. Λοιπόν, έτσι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, όχι τίποτα άλλο, να. Αυτά είναι τα μωρά μου. Τα τσουρέκια της αγκαλιάς τα λέω εγώ. Απλά γιατί είναι τόσο τρυφερά. Τόσο τρυφερά και μένουν τόσο τρυφερά. Δηλαδή, έχω κάνει δοκιμές και στην αρχή σας έλεγα για 5 μέρες. Μετά τα καλαματιανά τσουρέκια της περασμένη του Χριστουγέννων, αυτό είχε μείνει 16 μέρες τρυφερό.